μου, πώς θα κατάφερες αυτούς τους 9 μήνες της κοίησης να το φέρεις τελικά το παιδί? Όσο ήσουν εδώ, είδες που είπα, πέρυσι ήσουν στο Φώτη και στη Μαρία, φέτος ήσουν σε εμάς, αλλά δεν προκάμαμε να ολοκληρώσουμε τη χρονιά μαζί. Καθώς κάποια στιγμή σε επέτυχα στους διαδρόμους και στις τουαλέτες να κάνεις εμετό, δεν μας είχες πει τίποτα. Και κάποια στιγμή γυρνάω και της λέω κλείνοντας το μάτι, Φωτεινούλα, εδώ θυμάσαι, γελάς, μήπως κάτι πρέπει να μάθω? Και έτσι ξεκίνησε η πορεία μας. Για πες λοιπόν από εκεί και πέρα. Ζηνάκη, ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη, γιατί ήρθε και την περίοδο του μωρό που υπήρχε, θυμάσαι, εκείνη η αβεβαιότητα που είχαμε με τις τηλεοπτικές άδειες. Πέρα δηλαδή από το συναισθηματικό κομμάτι, δεν ξέραμε αν θα υπήρχε και η δουλειά την επόμενη μέρα. Ήταν μια περίοδος πολύ έτσι, δύσκολη και για μένα προσωπικά. Και η κοίηση πήγε τόσο... Υπήρχαν στιγμές δηλαδή που φοβήθηκα πολύ, υπήρχαν στιγμές που νόμιζα ότι δεν θα τα καταφέρω καθόλου, ειδικά τους πρώτους μήνες που ήταν λίγο πιο επικίνδυνα τα πράγματα, γιατί δεν έπρεπε να πάρω και πολλά φάρμακα και εγώ δεχόμουν ενδοφλέβειες επιβιώσεις. Και υπήρχαν και στιγμές, δεν σου κρύβω, που από την πολύ ταλαιπωρία λύγησα πάρα πολύ. Δηλαδή θυμάμαι ότι όταν έκανα 5 μέρες νηστική με τους και αδυνάτους, έλεγα δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή φτάσανε και στιγμές που πραγματικά λύγησα, έχασα τη δύναμη μου. Και εκεί ήταν οι γιατροί πολύ πολύ κοντά μου και φυσικά η οικογένειά μου και ο Δημήτρης, όπου μου δώσαν έτσι δύναμη. Αλλά η κοίηση πολλές φορές... Έγραψα ορισμένα πράγματα, πολλές φορές παρεξηγήθηκα. Μου λέγανε δεν βλέπεις την ευτυχία σου. Υπήρχαν στιγμές που πραγματικά δεν έβλεπα την ευτυχία μου. Δηλαδή ήθελα απλά να ξυπνήσω και να φάω κάτι και να μην το βγάλω, να μην νιώθω άρρωστη. Και ο φόβος. Και προς το τέλος, όταν όλα είχαν δρομολογηθεί και είχα πια... μπει στον 8ο μήνα και είχε πια καταλάβει ότι ό,τι και να γίνει θα έρθει αυτό το παιδάκι στον κόσμο. Ήταν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα μέχρι τη στιγμή που γέννησα. Πρώτα. Ναι, αυτό το χειροκροτήσαμε όλοι, Φωτεινή. Το έλεγα. Ήταν ο Δημήτρης εδώ και του έλεγα Δημήτρη, γεννάω. Και μου έλεγε πάλι γκρινιάζει, μου λέει σαν το Βασιλάκι τον Καΐλα. Του λέω γεννάω, το καταλαβαίνετε, γιατί δεν με πιστεύετε. Αλλά με είχαν συνδέσει τόσο πολύ όλη γκρινιάρα, γιατί ήμουν ανυπόφορη. Ήμουν ανυπόφορη από την γκρίνια και την αυτή. Και δεν με πιστεύε κανένας. Όμως, Φωτεινούλα, είχες βάλει σημάδι. Και τα δύο παιδιά τα έφερε στη ζωή την ίδια ημερομηνία. Έτυχε αυτό πάλι, η όλη στο καθανισάκι σου πριελάς ίδια μέρα γυναίκα. Οπότε θα είναι μεγάλο το πάρτι στο σπίτι κάθε χρόνο. Έτυχε γιατί ξεκινήσαμε, εγώ θα ανέβαινα Αθήνα, θυμάσαι που θα ανέβαινα Αθήνα. Για να γεννήσω με κεσαρική, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολη η εγκυμοσύνη μου. Θέλω να πω και σε αυτό το κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι πραγματικά επειδή είχα πολύ δύσκολη κοίηση, πολλές φορές ο ιδιωτικός τομέας σε στέλνει στο δημόσιο τομέα στα δύσκολα περιστατικά. Και τόσο στην Αθήνα που με παρακολουθούσε η καθηγήτρια κυρία Ντόμαλη, όσο και στην Καλαμάτα που εκεί θέλω περισσότερο να σταθώ, έχουμε εξαίρετους επιστήμονες, όσο υποφέρει δηλαδή η δημόσια υγεία, ίσως σε φαρμακευτικό ή ιατρικό υλικό. Υπάρχουν άνθρωποι που βοηθάνε. Που είναι εμείς τα παιδιά στα δημόσια, οι Έλληνες γιατροί, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Στη δημόσια υγεία μιλάμε για αστέρια και αστέρια, δηλαδή μπορεί συνθήκες πραγματικά, γιατί έχω γεννήσει, ήταν πιο εύκολη κοίησή μου σε ιδιωτικό νοσοκομείο, να είναι, οι συνθήκες να είναι λίγο διαφορετικές, αλλά το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, οι γνώσεις που έχουμε, οι επιστήμονες που έχουμε, έχω τεράστια πίστη πλέον στη δημόσια υγεία, γιατί και όταν έφτασα στην Καλαμάτα και βρέθηκα, και είναι πάρα πολύ τυχεροί οι Καλαματιανοί, πάρα πολύ τυχερή, γιατί έχουν μία μαιευτική η οποία πετάει, γιατί όσοι μπήκανε μέσα μας αντιμετωπίσαν πάνω απ' όλα ήταν άνθρωποι
πέρα από νοσηλευτές και γιατροί. Εσύ τέλος πάντων τα κατάφερες, ξέρεις τι θέλω να μου πεις. Τα κατάφερα, απότομα όμως, γιατί ήταν μια θερμοκοιτίδα έξω έτοιμη, ένα νοσοκομιακό έτοιμο, ναυλωμένο, και μου είπαν ότι θα φύγει το παιδί, επειδή θα έβγαινε φοβότσον, θα έβγαινε λιποβαρές. Και ήταν έτοιμος ο Δημήτρης, χωρίς να έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε μεταξύ μας, ότι ξέρεις, γεννάω, τώρα θα κάνουμε το παιδί. Ήταν έξω και περίμενε ότι ανά πάσα στιγμή θα του φέρουμε ένα παιδί που θα έπρεπε να το συνοδεύσει Αθήνα με νοσοκομιακό, και εγώ θα ήμουν πίσω. Γίνανε όλα πολύ γρήγορα. Δεν πρόλαβα να ζήσω το συνέστημα ότι θα πάω, έστω και τώρα θα γεννήσω. Ήμουνα μέσα μόνη μου. Δεν ήξερα αν το παιδί θα έβγαινε καλά. Ήταν έξω από το καταρχήν χειρόλογο. Πάλεψες τόσο πολύ και δεν θα έβγαινε καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι και τελευταία στιγμή, επειδή ήταν έτοιμο το νοσοκομιακό για να φύγει σε περίπτωση το μωρό πάνω, δεν ήξερα. Όταν τον βγάλανε, θυμάμαι που είχα κλείσει τα μάτια μου από τα χέρια του Γεωργίου του Πετράκου, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και δημόσια αυτό το γιατρό και άνθρωπο. Όταν άκουσα Φωτεινή, είναι εντάξει, κούκλος είναι. Σε ποιον μοιάζει? Στο Δημήτρη ευτυχώς. Είναι, έχει τα λεπτοματάκια του πολλά, πολλά, αλλά είναι όμορφος. Φωτεινή μου, κλείνοντας, τι θέλεις να πεις στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν και στις μανούλες που το παλεύουν μέχρι τελευταία στιγμή και το μωράκι να αποκτήσουν, αλλά και να γίνουν μάνες γενικότερα, καθώς αύριο είναι και η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας? Λοιπόν, κουράγιο σε όλες, να μην τα βάζουν με τον εαυτό τους, να μην μαλώνουν τον εαυτό τους τόσο πολύ όσο το μαλώνω εγώ. Γιατί καμιά φορά πρέπει να είμαστε και λίγο πιο ήπιοι με τον εαυτό μας. Και αν θέλουν να εκδικηθούν τον άντρα τους, να τους κάνουν αυτό που έκανα εγώ. Τι? Τον άφησα μόνο του και ήταν η πιο σημαντική στιγμή τη ζωή του και τον άφησα με την πεθερά του. Δεν υπάρχει Φωτεινή, είσαι είδωλο. Και εμάς μας λείπεις, μωρέ Φωτεινή. Θα γυρίσω να πάω στους δρόμους. Σε παρακαλώ να γυρίσεις, μωρέ Φωτεινή. Μας λείπει έτσι το μεσημέρι που ερχόσουν, να μας λείπεις πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά και σε περιμένω.